στην Ευρώπη, που μας υπέδειξαν από την αρχή της κρίσης τη λάθος συνταγή για την υπέρβασή της. Όμως σήμερα νομίζω δεν χρειάζεται να μιλήσουμε άλλο για το παρελθόν. Είναι προτιμότερο να κοιτάξουμε στο μέλλον και να πάρουμε τις αναγκαίες αποφάσεις ώστε αυτό το μέλλον να είναι ένα μέλλον ανάπτυξης, ευημερίας και ευκαιριών, αλλά κυρίως να είναι ένα μέλλον κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτή τη μεγάλη προσπάθεια αξίζει σήμερα να την κάνουμε όλοι μαζί. Η κυβέρνηση, οι εταίροι μας, πάνω απ' όλα όμως ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, οι εργαζόμενοι και οι υγιείς επιχειρήσεις, η υγιής επιχειρηματική βάση, που με τις επενδύσεις τους σε μια χώρα γεμάτη ευκαιρίες μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και μπορούν να παράξουν νέο πλούτο. Σήμερα η Ελλάδα πιστεύω ότι έχει κάθε δυνατότητα να ξανακοιτάξει προς το μέλλον με αισιοδοξία. Και αυτό δεν είναι μια ευχή, θα μιλήσω με στοιχεία. Όλα τα στοιχεία προδιαγράφουν μια θετική πορεία. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 έκλεισε με μεγέθυνση μετά από πολλά χρόνια, παρά την αβεβαιότητα που δημιούργησε η παρατεταμένη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς εν ώψη της δεύτερης αξιολόγησης. Οι περισσότεροι δείκτες, όπως αυτή της ιδιωτικής κατανάλωσης, του εμπορίου, των εξαγωγών, των επενδύσεων, αλλά κυρίως της απασχόλησης που μας αφορά ιδιαίτερα, καθώς έχουμε μια τρομακτική ανεργία στη χώρα από το 2010 και μετά. Οι περισσότεροι λοιπόν δείκτες και κυρίως ο δείκτης απασχόλησης ανακάμπτουν. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα επίσημα στοιχεία της Εργάνη από το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τα οποία τον φετινό Μάιο του 2017, είχαμε ένα σπουδαίο ρεκόρ 16ετίας, καθώς δημιουργήθηκαν 89.500 καθαρές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Θέσεις εργασίας που έρχονται να προστεθούν στις περίπου 92.000 θέσεις που δημιουργήθηκαν τον Απρίλιο, τον προηγούμενο μήνα, που επίσης είναι η καλύτερη επίδοση προσλήψεων για τον αντίστοιχο μήνα από το μακρινό 2001. Δηλαδή πολύ πριν η χώρα μας μπει στη δίνη, στη μεγάλη αυτή περιπέτεια της κρίσης. Και αυτό δείχνει τις τεράστιες δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας. Αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. Αποδεικνύουν όλα αυτά ότι βρισκόμαστε σε ένα momentum ανάκαμψης. Αρκεί αυτή η σπουδαία ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας, αυτή τη σπουδαία ευκαιρία να μην την αφήσουμε να πάει χαμένη. Η Ελλάδα είναι έτοιμη, οι επενδυτές είναι έτοιμοι, οι αγορές είναι έτοιμες και το μόνο που τελικά όλοι περιμένουν είναι ένα σήμα από την πολιτική ηγεσία της Ευρώπης, αλλά και από τους θεσμούς. Ένα σήμα ότι μπορούν οι επενδυτές να εμπιστευτούν ξανά την Ελλάδα. Ένα σήμα, ο λευκός καπνός που λέμε, ότι οι εταίροι μας θα κάνουν ό,τι είναι αναγκαίο για να μπει η ανάπτυξη πρώτη στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της επόμενης περίοδου. Και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες έχουμε τη χρυσή ευκαιρία να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι τώρα που διεξάγεται αυτή η κρίσιμη συζήτηση στην Ευρώπη. Η συζήτηση που μπορεί να καθορίσει το μέλλον της χώρας. Όχι
βραχυπρόθεσμα, αλλά για τις επόμενες δεκαετίες. Και μία απόφαση στις 15 Ιουνίου που θα επιλύει οριστικά το ελληνικό ζήτημα είναι σήμερα πιο αναγκαία, αλλά ταυτόχρονα και πιο εφικτή από ποτέ. Είναι αναγκαία επειδή δεν πρέπει να χαθεί κι άλλος πολύτιμος χρόνος, αφού ήδη βρισκόμαστε σε εξαιρετικό σημείο ανάκαμψης που δεν πρέπει να διακινδυνευτεί, και είναι εφικτή επειδή η Ελλάδα έχει πλέον κάνει όλα όσα όφιλε. Τήρησε τα συμφωνηθέντα και υλοποίησε όλες τις δεσμεύσεις της. Στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι έχει κάνει ήδη περισσότερα από όσα όφιλε, για να μην θέσει σε κίνδυνο την ομαλή πορεία ολοκλήρωσης του προγράμματος. Αλλά πάνω απ' όλα ο ελληνικός λαός έχει κάνει περισσότερα από όσα του αναλογούσαν. Έχει κάνει τεράστιες θυσίες προκειμένου να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, αλλά και την ενότητα της Ευρώπης. Τώρα λοιπόν είναι η σειρά των πιστωτών μας και των εταίρων μας να κάνουν αυτό που μπορούν, αλλά και αυτό που οφείλουν. Αυτό που δικαιούμαστε με βάση τα συμφωνηθέντα. Διότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί στην Ελλάδα το δικαίωμα σε μια βιώσιμη πορεία, σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Και δεν πρέπει να επιτρέψει κανείς τη διακινδύνευση της πορείας μας προς την ανάπτυξη. Που στο κάτω-κάτω δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της Ελλάδας, αλλά είναι προς το συμφέρον και των πιστωτών μας, αλλά και της Ευρώπης. Της Ευρώπης ως πολιτικού, ως οικονομικού, αλλά και ως κοινωνικού εγχειρήματος. Μετά από όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού στο όνομα της ενότητας της Ευρώπης, πιστεύω ότι αυτό που διεκδικούμε δεν είναι τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο. Διεκδικούμε αλλά και δουλεύουμε για μια συμφωνία που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα του ελληνικού χρέους, θα προσδιορίσει με σαφήνεια τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα πάρθουν αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018, και θα δώσει σε όλους τους θεσμούς συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε θετικές μελέτες για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ποιο είναι όμως το κλειδί? Ποιο είναι το κλειδί για να επέλθει αυτή η πολυπόθητη σύγκληση και η γεφύρωση των διαφορών? Ξέρετε όλοι καλά ότι στο προηγούμενο Eurogroup κατατέθηκαν προτάσεις που δεν ήταν επαρκείς. Και το βασικό πρόβλημα που δεν επέτρεψε την γεφύρωση των διαφορών ήταν οι διαφορετικές εκτιμήσεις ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρώπη για τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Άρα υπάρχει ο τρόπος να γεφυρωθεί αυτή η διαφορά, αρκεί να υπάρξει και η βούληση. Και δεν εννοώ να γεφυρωθεί η διαφορά ζητώντας κάποιος να κάνει πίσω από τις εκτιμήσεις του ή να κάνει τα στραβά μάτια, αλλά να γεφυρωθεί η διαφορά επί της ουσίας. Να αναλάβει δηλαδή η Ευρώπη συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες πέρα από την αναγκαία επέκταση του χρονικού διαστήματος της ορίμανσης των αποπληρωμών, να αναλάβει και συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες για επενδυτικά προγράμματα, κερδοφόρα προγράμματα που θα τονώσουν την ανάπτυξη, που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και που τελικά θα γεφυρώσουν στην πράξη τις διαφορετικές εκτιμήσεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ανάμεσα στους θεσμούς, ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτός ο στόχος είναι σήμερα στο επίκεντρο της συζήτησης που διεξάγεται. Και αυτή είναι και η ουσιαστική συνεισφορά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης
από τη δική μας πλευρά, από την ελληνική πλευρά. Διότι η Ελλάδα δεν προσέρχεται σε αυτό το τραπέζι επετώντας, ούτε όμως και γκρινιάζοντας. Προσέρχεται προτείνοντας συγκεκριμένες και χειροπιαστές λύσεις που μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορετικές οπτικές των εταίρων μας, δίνοντας διέξοδο. Γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε διέξοδο, αρκεί να το θελήσουν όλοι. Αρκεί να μην επιτρέψουμε σε πολιτικές σκοπιμότητες να μας εμποδίσουν. Διότι και η Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα, έχουν ανάγκη σήμερα τη μετάβαση σε μια αναπτυξιακή ατζέντα. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε θέσει τα κριτήρια στη βάση των οποίων μπορεί να βρεθεί μια καθαρή, βιώσιμη και δίκαιη λύση. Και να αναφέρω εδώ ότι τόσο η καγκελάριος της Γερμανίας, όσο και ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας με τους οποίους συνομιλώ, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπερασπίζονται την Ευρώπη της ανάπτυξης. Υπερασπίζονται την Ευρώπη που δεν θα επιμένει μονοσήμαντα στη λιτότητα και στη δημοσιονομική πειθαρχία. Έτσι τουλάχιστον διακηρύττουν. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να αποδείξουμε ότι οι διακηρύξεις μπορεί να γίνουν πράξη. Τώρα που υπάρχει το οικονομικό αλλά και το πολιτικό momentum, είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, ώστε η Ελλάδα να επανέλθει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Αλλά και η Ευρώπη να αποκτήσει επιτέλους μια ιστορία επιτυχίας μετά από τόσες κρίσεις και τόσα προβλήματα που την ταλανίζουν το τελευταίο διάστημα. Και αυτό βεβαίως θα επισφραγγιστεί, διότι αυτό θα επισφραγγίσει την επιτυχία με την δυνατότητα ανάκτησης της πρόσβασης στις αγορές χρήματος για την Ελλάδα με βιώσιμους όρους και βεβαίως με την αποκατάσταση, την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Και αν αυτά τα κριτήρια εκπληρωθούν, πιστέψτε με, η Ελλάδα μπορεί ταχύτατα να μεταμορφωθεί, να αφήσει πίσω της τον εφιάλτη των 7 χρόνων της κρίσης. Να αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητές της, αλλά και τα πολύ μεγάλα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα, την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της, αλλά και τη γεωγραφική της θέση, να μετατραπεί σε κόμβο ανάπτυξης και σταθερότητας. Αυτό κρίνεται σήμερα και πιστεύω ότι αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να την αφήσουμε και δεν θα την αφήσουμε να πάει χαμένη. Εμείς προετοιμάζουμε την ελληνική οικονομία να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις ενός ανταγωνιστικού και ραγδαία μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό εργαστήκαμε πολύ σκληρά αυτά τα 2 χρόνια. Εισάγαμε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θεσμοθετήσαμε έναν ευέλικτο αναπτυξιακό νόμο. Προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις φιλικές προς το επιχειρήν και τις επενδύσεις. Και αυξήσαμε όσο μπορούσαμε στα πλαίσια αυτής της αναγκαίας και δύσκολης προσαρμογής το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Τα στοιχεία από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ενθαρρυντικά και δείχνουν τη σταδιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από ένα μοντέλο ανάπτυξης που στηριζόταν στην κατανάλωση με δανεικά σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, πιο δυναμικό και πιο εξωστρεφές, που στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και ιδίως το εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτουμε, όπως αναφέρθηκα και πιο πριν. Προτεραιότητά μας άμεση είναι η γρήγορη αποκλιμάκωση της ανεργίας και η συγκράτηση της μετανάστευσης των νέων μέσω μιας νέας προσέγγισης για την ανάπτυξη που εγκαταλείπει το λάθος δρόμο της εσωτερικής υποτίμησης μισθών και τιμών υπέρ μιας ανάπτυξης δίκαιης και βιώσιμης. Έγιναν από την πλευρά μας πολύ σημαντικά βήματα. Το δείχνουν άλλωστε οι εκτιμήσεις για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας
από όλους τους διεθνείς αξιόπιστους φορείς. Αλλά κυρίως το αποδεικνύει το ενεργό, αλλά ακόμα εγκρατές, περιμένοντας τις αποφάσεις στην Ευρώπη, ενδιαφέρον της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες να προσφέρει σε όσους την εμπιστευτούν. Η πλεονεκτική γεωγραφική μας θέση, σημείο συνάντησης τριών υπήρων, η σταθερότητα και η ασφάλεια, μοναδική σε όλη την ευρύτερη και ταραγμένη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι στοιχεία που καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό σημείο παγκόσμιας αναφοράς για επενδύσεις, ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Είμαστε πρωταθλητές στην ναυτιλία και τον τουρισμό. Φέτος περιμένουμε πάνω από 30 εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα μας. Παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα, περιζήτητα σε όλη την Ιφίλιο. Κυρίως όμως διαθέτουμε εξαιρετικά ερευνητικά κέντρα και υψηλής ειδίκευσης ανθρώπινο κεφάλαιο, ικανό να συμβάλλει με σημαντικές συνεισφορές τόσο στην πρωτογενή βασική έρευνα, όσο και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων. Επιτρέψτε μου, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να αναφερθώ και στις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και κυρίως η Ευρώπη, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι η πατρίδα μας, είναι η Ελλάδα. Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις παγκόσμιες προκλήσεις που την υπερβαίνουν, αλλά και με αντιφάσεις που την καθυλώνουν. Η εθνική αναδίπλωση στη διαχείριση της οικονομικής και μεταναστευτικής κρίσης αποδείχθηκε τελικά ότι είναι ο πιο σύντομος δρόμος για την αποδόμηση και την αυτοδιάλυση. Το Brexit είναι η πιο ορατή παρενέργεια αυτής της επιλογής. Τον πολιτικά και οικονομικά αδιέξοδο δρόμο της αναδίπλωσης οφείλουμε να τον κλείσουμε οριστικά και αμετάκλητα. Και πράγματι η Ευρώπη δεν μπορεί να πορεύεται εξαρτημένη στην άμυνα και στην ασφάλεια από τρίτους, δεν μπορεί όμως και να πορεύεται διαιρεμένη στο εσωτερικό της από ένα αόρατο τείχος χρήματος που χωρίζει τον Βορρά από τον Νότο. Και μάλιστα με πολλαπλές στρατηγικές και ταχύτητες στο εσωτερικό της. Όσο η Ευρώπη αποκλίνει στο εσωτερικό της, όσο πιο μεγάλη γίνεται η οικονομική και η κοινωνική απόσταση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της, όσο αυξάνονται οι ανισότητες ανάμεσα αλλά και μέσα στα κράτη-μέλη, τόσο πιο δύσκολο είναι να πάρει τη μοίρα στα χέρια της, όπως σας θυμίζω, προέτρεψε μετά την όχι και τόσο επιτυχημένη σύνοδο των G7 στο Μπάρι πριν από λίγες μέρες η Γερμανίδα Καγκελάριος. Γιατί για να πάρει η Ευρώπη τη μοίρα στα χέρια της πρέπει πρώτα απ' όλα αυτή η μοίρα να είναι κοινή. Να είναι κοινή η μοίρα των λαών της. Και δεν μπορεί να είναι κοινή η μοίρα των λαών της όταν η μοίρα κάποιων καθορίζεται από την πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας που μάλιστα αποφασίζεται και κλεισμένων των θυρών σε κάποια διευθυντήρια χωρίς νομιμοποίηση και βεβαίως από καθεστώτα εξαιρέσεως από το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ό,τι αφορά τον τομέα της εργασίας ή της κοινωνικής προστασίας. Ή από τη γεωγραφία ως προς τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Η Ευρώπη θα πάρει τη μοίρα στα χέρια της όταν οι λαοί της πάρουν την Ευρώπη στα χέρια τους. Όταν όλοι μαζί πάρουμε την Ευρώπη στα χέρια μας και την επαναφέρουμε στις ιδρυτικές της αρχές και αξίες,
που ενέπνευσαν την απόφαση για κοινή πορεία. Όταν η Ευρώπη γίνει υπόθεση των πολλών, των πολιτών της και όχι των λίγων τεχνοκρατών της. Όταν γίνει υπόθεση δημοκρατίας για τους λαούς της. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποκλείσουμε τα εκτός ευρωπαϊκών συνθήκων σενάρια της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων ή του λεγόμενου σκληρού πυρήνα. Γιατί η μικρή Ευρώπη είναι η αδύναμη και η ασήμαντη Ευρώπη. Μια ασήμαντη Ευρώπη στο διεθνές γίγνεσθε. Πρέπει λοιπόν με όρους πολιτικής ισοτιμίας στα κράτη-μέλη να επιταχύνουμε τις διαδικασίες οικονομικής και κοινωνικής εμβάθυνσης. Τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της Ευρώπης, η οποία πιστοδρόμησε με αφορμή την κρίση, όταν ένας θεσμός εκτός πλαισίου των ευρωπαϊκών συνθήκων, το περιβόητο Eurogroup, και εκτός δημοκρατικής λογοδοσίας στο Ευρωπαϊκό και στα Εθνικά Κοινοβούλια, αναδείχθηκε στο νέο διευθυντήριο, στο νέο κέντρο ευρωπαϊκής ισχύως στην οικονομική πολιτική. Γι' αυτό εκδημοκρατισμός της Ευρωζώνης δεν σημαίνει θεσμοποίηση του status quo με περίβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Σημαίνει μεταρρύθμιση του status quo. Σημαίνει νέα διακυβέρνηση με διαρκή δημοκρατική λογοδοσία, με συντονισμό οικονομικών και φορολογικών πολιτικών, με ξεκάθαρο αναπτυξιακό πρόσημο. Σημαίνει ακόμα και αμοιβαιοποίηση των κινδύνων, οικονομική και κοινωνική σύγκληση και ισχυρό και πολιτικά δεσμευτικό ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε τελική ανάλυση, εκδημοκρατισμός της Ευρωζώνης σημαίνει μια νέα οργανική ενότητα της Ευρωζώνης, σημαίνει μια νέα αρχή για την Ευρώπη, μια νέα αρχή που την έχουμε ανάγκη. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα έχει, πιστεύω, αποδείξει σήμερα, μετά από 7 χρόνια κρίσης, αλλά και μετά από την διαρκώς επαναλαμβανόμενη ικανότητά της να ξεπερνάει τους κινδύνους και την κρίση, και ιδιαίτερα μετά και την προσφυγική κρίση που αντιμετώπισε με τρόπο επιτυχή, έχει αποδείξει σήμερα ότι δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης για τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προκλήσεις της εποχής μας. Και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της διαχείρισης των προσφυγικών ροών και στον τομέα της περιφερειακής ασφάλειας. Επιτρέψτε μου λοιπόν στο τελευταίο τμήμα της ομιλίας μου σήμερα να αναφερθώ και στο στρατηγικό μας όραμα, στο νέο στρατηγικό μας όραμα για τη διεθνή, ευρωπαϊκή και περιφερειακή θέση της Ελλάδας στον 21ο αιώνα. Όπως είπα πιο πριν, στην οικονομία το νέο αυτό όραμα βασίζεται στην ανάπτυξη και βεβαίως στη ρύθμιση, στη δίκαιη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων, το νέο μας όραμα βασίζεται στην προώθηση μιας ενεργητικής, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που λαμβάνει υπόψη τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και σε έναν πολυπολικό κόσμο. Μια σύγχρονη εξωτερική πολιτική που δεν εγκλωβίζεται στα διλήμματα της ψυχροπολεμικής ή της μεταψυχροπολεμικής περίοδου. Μια εξωτερική πολιτική που απορρίπτει τη λογική ότι στις διεθνείς σχέσεις μπορούν να υπάρχουν χώρες δάσκαλοι και χώρες μαθητές. Αλλά την ίδια στιγμή και μια εξωτερική πολιτική που βασίζεται στην προάσπιση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, στην γειτονιά που βρισκόμαστε. Είτε αυτό αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας και το εργασιακό και κοινωνικό κεκτημένο, τη συνθήκη της Γενέβης και τη συνθήκη Σέγγεν, είτε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το δίκαιο της θάλασσας
και τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτή η σύγχρονη, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, σύγχρονη πατριωτική εξωτερική πολιτική αξιοποιεί τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αλλά και τα μεγάλα ιστορικά, πολιτιστικά, οικονομικά και διπλωματικά της ερίσματα. Πρόκειται για ένα στρατηγικό σχέδιο που οραματίζεται την Ελλάδα, φανταστείτε το λίγο, σαν ένα μεγάλο δέντρο που έχει τις ρίζες του στη Δύση, στην Ενωμένη Ευρώπη, αλλά μπορεί να απλώνει τα μεγάλα κλαδιά του παντού, και στο Βορρά και στο Νότο και στην Ανατολή. Αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες της Ελλάδας ως χώρας της Μεσογείου, των Βαλκανίων και της ευρύτερης παρεξήνιας γειτονιάς, αλλά και ως χώρας με μια πολύ σημαντική παράδοση σχέσεων με τον αραβικό κόσμο, αλλά και ως παγκόσμιας ναυτιλιακής, πολιτιστικής και τουριστικής δύναμης, και να μην το ξεχάσω, και με μια εξαιρετικά ισχυρή και δραστήρια ομογένεια. Η Ελλάδα επιχειρεί στο νέο πολύπλοκο διεθνές περιβάλλον να αναδειχθεί ως μια χώρα παγκόσμιος κόμβος. Κόμβος εμπορίου, μεταφορών, ενέργειας, τουρισμού, πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή. Και παράλληλα εδραιώνεται ως χώρα πυλώνας ειρήνης, πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας σε ένα περιβάλλον, όπως είπα πιο πριν, όλο ένα και πιο εντυνόμενης αποσταθεροποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίξαμε και στηρίζουμε σταθερά και ενεργά τις συνομιλίες για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων και την αποχώρηση από το νησί των τουρκικών στρατευμάτων. Προασπίζουμε σταθερά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη βάση του διεθνούς δικαίου έναντι παράνομων αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων από την πλευρά της γείτονος Τουρκίας. Την ίδια στιγμή όμως εργαζόμαστε για την ενίσχυση του διμερούς μας διαλόγου. Στηρίζουμε την ενταξιακή πορεία της γείτονος παρά τις δυσκολίες και εργαζόμαστε όσο λίγες ευρωπαϊκές χώρες για την ευρωτουρκική συνεργασία. Με σημαντικά αποτελέσματα, όπως αυτή η δύσκολη αλλά απαραίτητη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που οδήγησε στην ραγδαία μείωση των προσφυγικών ροών στο Αιγαίο, αλλά κυρίως στην ραγδαία μείωση των θανάτων αθώων ανθρώπων στο Αιγαίο. Παλέψαμε και παλεύουμε για να σηκώσουμε την ευθύνη όλης της Ευρώπης στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και το κάναμε αυτό προασπίζοντας τις ευρωπαϊκές αρχές και οικοδομώντας έναν κρατικό μηχανισμό που δεν υπήρχε καν πριν από λίγα χρόνια. Ταυτόχρονα προβαίνουμε σε πρωτοβουλίες, σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως η Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Χωρών του ΝΟΤ, που αναδεικνύεται ως κρίσιμη πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας για τη Μεσόγειο και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια στιγμή που το χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από ποτέ. Ενισχύουμε τις οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις μας με τις χώρες των Βαλκανίων μέσω ανώτατων συμβουλίων συνεργασίας, όπως έχουμε με τη Σερβία και τη Βουλγαρία, μέσω μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προώθησης του διαλόγου, όπως με την γειτονική πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπου ευελπιστούμε να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Μέσω διαπραγματεύσεων για την επίλυση διαφορών, όπως καθιερώσαμε με την γειτονική Αλβανία. Μέσω τριμερών και τετραμερών σχημάτων, όπως αναπτύξουμε με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία. Και δίνουμε σαφώς το μήνυμα ότι μόνο μέσα από την αναχέτηση του εθνικισμού και μόνο μέσα από το διάλογο μπορούμε να προχωρήσουμε.
Παράλληλα, αναπτύσσουμε διμερείς και σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία τριμερείς σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράν, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη και το Λίβανο. Την ίδια στιγμή ενισχύουμε τις σχέσεις μας στην παρεξήνια γειτονιά μας με ιδιαίτερη έμφαση στον οικονομικό, πολιτιστικό και ενεργειακό τομέα. Και αναβαθμίζουμε σε πολλούς τομείς τις σχέσεις μας μακράς πνοής με την Κίνα. Και βεβαίως ενισχύουμε περαιτέρω την στρατηγική μας σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μια σχέση που ενισχύεται με σκοπό τόσο την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων ασφαλείας στην περιοχή, όσο βεβαίως και για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Μια σχέση κρίσιμη όσο ποτέ σήμερα, που στηρίζεται μεταξύ άλλων και στις μεγάλες, πολύτιμες, διαχρονικές προσπάθειες της ομογένειάς μας. Κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, με αυτές τις σκέψεις προσπάθησα να σκιαγραφίσω τόσο το σχέδιό μας, όσο και το όραμά μας για την Ελλάδα της νέας εποχής. Για την Ελλάδα που έχει ήδη γυρίσει σελίδα και που χρειάζεται μία όθηση για να προχωρήσει μπροστά με ταχύτητα. Για να αφήσει πίσω της μια εφταετία δύσκολη, μια εφταετία αβεβαιότητας και να κατακτήσει ένα καλύτερο μέλλον για τις Ελληνίδες, τους Έλληνες, κυρίως όμως για τη νέα γενιά. Και θέλω με αυτές τις διαπιστώσεις να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την πρόσκλησή σας, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήμερου συνεδρίου σας, να πω ότι είναι τιμή για μας που αυτό διοργανώνεται πια και στην Αθήνα και όχι μόνο στη Νέα Υόρκη, και να ευχηθώ στο επόμενο συνέδριό σας να έχουμε έναν πολύ σημαντικό απολογισμό των πρώτων σημαντικών βημάτων της Ελλάδας στη νέα εποχή της ανάπτυξης, της σταθερότητας, της προόδου, στη νέα εποχή για την ελληνική οικονομία, κυρίως όμως για την ελληνική κοινωνία που έκανε θυσίες και το δικαιούται. Σας ευχαριστώ θερμά. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, σε ζωντανή μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού.